Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η κυβέρνηση συνεχίζει την προκλητική και εκδικητική συμπεριφορά της απέναντι στους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ, τους οποίους στην κυριολεξία τους πετάει στο δρόμο, χωρίς καμία διασφάλιση για το μέλλον τους και για την αποφυγή του κινδύνου βιομηχανικού ατυχήματος. Πραγματικά δεν έχει όρια η χειδαιότητά της. Όχι μόνο γιατί αδιαφορεί για τον κίνδυνο βιομηχανικού ατυχήματος, αλλά γιατί κόβει ακόμα και την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, ακυρώνοντας ακόμα και χειρουργία σε βαριά άρρωστους. Και φυσικά ακολουθεί μία μόνιμη τακτική να σπηλώνει, να αξιοποιεί αθλειότητες, συκοφαντώντας τους εργαζόμενους και τους κατοίκους της περιοχής. Οι σχεδιασμοί της προφανώς και απέτυχαν. Και απέτυχαν συνειδητά, αφήνοντας κουφάρι το εργοστάσιο και τις εγκαταστάσεις μια στρατηγική σημασίας βιομηχανία, χωρίς εργαζόμενους, χωρίς ζωή, χωρίς μέλλον, χωρίς ουσιαστική φύλαξη, χωρίς καμία διασφάλιση των επικίνδυνων υλικών και πρόληψη αποφυγής του κινδύνου βιομηχανικού ατυχήματος. Και φυσικά οδηγεί σε μαρασμό δεκάδες χωριά, κομοπόλεις που ζούσαν και ανέπνεαν από τη ΛΑΡΚΟ. Βέβαια, οι εργαζόμενοι δεν το βάζουν κάτω. Είναι ενωμένοι και αποφασισμένοι, στέλνοντας μαζική και δυναμική απάντηση στην κυβέρνηση. Σήμερα, μάλιστα, είναι η μέρα γενικής απεργίας στη Λωκρίδα. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στην πύλη του εργοστασίου της ΛΑΡΚΟ βρίσκονται εκατοντάδες εργαζόμενοι, οικογένειες, γυναίκες, παιδιά, ανταποκρινόμενοι στο αγωνιστικό κάλεσμα που έχουν απευθύνει τα σωματεία ή μαζικής φορείς της Λωκρίδας, συνεχίζοντας αποφασιστικά τον αγώνα για να καπνίσει και πάλι η τζιμινιέρα στη ΛΑΡΚΟ για να μην μαραζώσει ο τόπος τους. Το ΚΚΕ και από αυτό εδώ το βήμα στέλνει σε όλους τους εργαζόμενους, στους κατοίκους της περιοχής, στην εργατική τάξη, θερμό, περήφανο και αγωνιστικό χαιρετισμό. Τώρα, σε σχέση με το νομοσχέδιο, σε ό,τι αφορά τους λεγόμενους αποκλεισμένους διευθυντές, τα άρθρα 1 έως 10, ενσωματώνει στην εθνική νομοθεσία τροποποιημένη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου για τις κεφαλαιοχικές εταιρείες. Ως αποκλεισμένοι διευθυντές ορίζονται τα φυσικά πρόσωπα τα οποία πρέπει να αποκλείονται από τη διοίκηση των εταιριών και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων επειδή έχουν καταδικαστεί με δικαστική απόφαση για την τέλεση διαφόρων αξιόπινων πράξεων. Η οδηγία προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να είναι σε θέση μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων των κρατών μελών, μια κεντρική πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να παρέχουν χωρίς καθυστέρηση πληροφορίες σχετικά με τον αποκλεισμό διευθυντών, με το εάν ένα πρόσωπο έχει αποκλειστεί ή έχει καταχωριστεί σε κάποιο από τα εθνικά εμπορικά μητρώα τους και τα μητρώα εταιριών, όπως είναι στην Ελλάδα το ΓΕΜΗ. Κατά την άποψή μας, πρόκειται για μία ακόμα οδηγία που ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο όχι για την προστασία του καταναλωτή ή των εργαζομένων στις εταιρείες, αλλά για να διαφυλάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αστικές κυβερνήσεις στη χώρα μας, τα γενικά καπιταλιστικά συμφέροντα και τους μονοπωλιακούς ομίλους ως οργανισμούς, το κύρος τους στην αγορά. Να θωρακίσουν τους ομίλους μπροστά σε κραδασμούς, κρίσεις, μείωση κερδοφορίας, ανταγωνισμό συμφερόντων εντός των ομίλων, κερδοσκοπικά παιχνίδια και ούτω καθεξής. Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβέρνηση και κυβερνήσεις των κρατών μελών προσπαθούν να πλασάρουν την άποψη ότι για τα προβλήματα κρίσης ή πτώχευσης ή μείωσης κερδών φταίει η κακοδιαχείριση από κάποιους διεφθαρμένους, καλοπληρωμένους διευθυντές. Φυσικά δεν είναι τίποτε άλλο παρά η κατοικώνα και ομοίωση του βασικού σκοπού και προορισμού μιας καπιταλιστικής επιχείρησης, η απόσπαση υπεραξίας, το βάθεμα της εκμετάλλευσης των εργαζομένων και η εξασφάλιση του μέγιστου ποσοστού κέρδους. Επιδιώκουν επιπλέον να διαμορφώσουν ένα φιλικό περιβάλλον της
δημόσιας διοίκησης προς τις επιχειρήσεις, που βέβαια στρώνει το έδαφος για κάθε είδους απάτες, καταστρατηγήσεις των όποιων νομοθετικών μέτρων εθνικών, ευρωενωσιακών, που κατά τα άλλα θέλουν δήθεν να καταπολεμήσουν, όπως την φορολογική απάτη, την φοροδιαφυγή και ούτω καθεξής. Η σκέψη και μόνο ότι μπορεί να παταχθεί η διαφθορά, η φοροδιαφυγή, τα ανταγωνιστικά παιχνίδια μεταξύ μονοπωλιακών ομίλων μπορεί να οφείλονται στο κακό διευθυντή, συγκαλύπτει την ουσία της λειτουργίας της οικονομίας της αγοράς, ότι το κίνητρο της ύπαρξης και λειτουργίας μιας επιχείρησης στον καπιταλισμό είναι η όλο και μεγαλύτερη επιδίωξη του καπιταλιστικού κέρδους. Για το ΚΚΕ η βασική αιτία φοροδιαφυγής, διαφθοράς, σύψης πρέπει να αναζητηθεί στο ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα που αποθεώνει το κυνήγι του κέρδους και οξύνει τους ανταγωνισμούς ανάμεσα στα μονοπόλια. Το κίνητρο για τον κάθε επιχειρηματία δεν είναι πώς θα ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες, αλλά πώς θα έχει όσο το δυνατόν περισσότερα κέρδη. Και τα κέρδη αυτά δεν γίνονται με άλλο τρόπο παρά με την απλήρωτη δουλειά των εργατών, αυτή που βάζει σε κίνηση και δίνει ζωή στον κόσμο. Στο ίδιο πνεύμα κινείται και το άρθρο 11 που προβλέπει φορολογικές απαλλαγές σε επιχειρήσεις και σε επενδυτικά σχέδια. Τα γνωστά δωράκια, δεσμεύσεις προς τους ομίλους για να δημιουργηθεί, όπως λένε, το φιλικό επενδυτικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο της λεγόμενης δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης θεσπίζεται καθεστώς χορήγησης ενισχύσεων μέσω των αναπτυξιακών νόμων είτε μέσω των διαφόρων κρατικών ενισχύσεων. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η κυβέρνηση τους διευκολύνει με χίλιους δύο τρόπους. Και εδώ μιλάμε όχι μόνο για φωτογραφικές διατάξεις, αλλά και για νέα πακέτα ενισχύσεων, ζεστό κρατικό χρήμα από τις τσέπες του λαού, αλλά και για νέες κατ' εξαίρεση φορολογικές απαλλαγές σε επιχειρήσεις και στρατηγικούς επενδυτές. Τέτοια περίπτωση είναι και η υπουργική τροπολογία, που δίνει η κυβέρνηση 8,5 εκατομμύρια ευρώ κρατική επιδότηση στη Sky Express, ανώνυμη εταιρεία. Δηλαδή, νέο δωράκι, όπως είχε κάνει και το 2021 με την άλλη αεροπορική εταιρεία, την Aegean. Ενώ την ίδια στιγμή οι αυτοαπασχολούμενοι, οι μικροί έμποροι και βιοπαλαιστές καλούνται να επιβιώσουν με μερικά ψίχουλα που δεν φτάνουν όχι μόνο για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους, αλλά ούτε καν για να ζήσουν τις οικογένειές τους. Το ίδιο και η έκτακτη συνεισφορά αλληλεγγύης, όπως την βάφτισε η κυβέρνηση στην υπουργική τροπολογία για τις υψηλές τιμές ενέργειας. Είναι κοροϊδία στο τετράγωνο. Και αυτό γιατί θα παραμείνει η πολιτική που ενισχύει τους παράγοντες της ενεργειακής φτώχειας και των κερδών των εταιριών. Πίσω από τα συσσωρευμένα προβλήματα του λαού είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις, θυσιάζοντας λαϊκές ανάγκες στο βωμό του κέρδους, του κεφαλαίου. Το ζούμε με το ρεύμα, το ζούμε με τις διακοπές την περίοδο αυτή που δεν θα πάνε οι μισοί Έλληνες, το ζούμε με τα ακριβά ακτοπλοϊκά εισιτήρια που επιβάλλουν οι εφοπλιστές με πρόσχημα την αύξηση της τιμής των καυσίμων όταν απολαμβάνουν αφορολόγητο πετρέλαιο. Αν πραγματικά ήθελε η κυβέρνηση, θα προχωρούσε στην κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας που καθορίζει τις τιμές και ψήφισαν από κοινού Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ στην κατάργηση όλων των ειδικών φόρων στα καύσιμα, στο σταμάτημα αυτής της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με κριτήριο το κέρδος, αξιοποιώντας, όπως λέμε εμείς, όλες τις εγχώριες πηγές ενέργειας, το λιγνίτι, τη ΣΑΠΕ, την γεωθερμική ενέργεια και άλλες μορφές, αλλά πάντα με κριτήριο την προστασία του περιβάλλοντος και την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Σε σχέση με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13, αυτό που επιδιώκουν οι διατάξεις αυτές είναι να λύσουν εκκρεμότητες σχετικά με τη διαδικασία κατάργησης της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας και τη μεταφορά των σχετικών αρμοδιοτήτων στο νέο πρόσωπο αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ. Εδώ, με πρόσχημα την υπαρκτή ανάγκη για τακτοποίηση χρόνιων εκκρεμών ζητημάτων, η κυβέρνηση και σε συνεργασία και με το Δήμο και την Περιφέρεια, παρά τις διαφορές ως προς τον τρόπο, ετοιμάζουν καραμπινάτη ιδιωτικοποίηση,
μιας έκτασης 167 στρεμμάτων, εντός της οποίας περιλαμβάνονται τρεις στεγασμένοι εκθεσιακοί χώροι συνολικής έκτασης 8.100 τετραγωνικών μέτρων. Οι όποιες διορθωτικές κινήσεις του Υπουργού στις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου δεν αλλάζουν την ουσία, δηλαδή ότι έχουμε να κάνουμε μια ανώνυμη εταιρεία που θα υπηρετήσει τον στόχο της ιδιωτικοποίησης. Βέβαια, η αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ με την επωνυμία Φορέας Διοίκησης, Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων και Καταστάσεων Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, μακρόσυρτος τίτλος, είναι έργο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Διατηρώντας το πεδίο δραστηριοτήτων που είχε προωθήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το Δεκέμβρη του 2014, λίγο πριν από τις εκλογές. Και μάλιστα ο κύριος Σταϊκούρας τότε, ως υφυπουργός, με νομοθετική ρύθμιση, είχε διευρύνει το πεδίο δραστηριοτήτων της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, δίνοντας τη δυνατότητα για ανάπτυξη μια σειρά δράσεων και διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για την ιδιωτικοποίηση και εκμετάλλευση του χώρου από επιχειρηματικά συμφέροντα. Δηλαδή, ο κάθε επόμενος έκτιζε πάνω σε όσα οικοδομούσε ο προηγούμενος, γιατί περί αυτού πρόκειται. Και θεωρούμε ότι το master plan, το οποίο παρουσιάστηκε και στο Δήμο Λαμιαίων το Μάη του 2021, νομίζω είναι αποκαλυπτικό. Το οποίο περιλαμβάνει τι? Ξενοδοχείο υψηλών προδιαγραφών, στεγασμένους εκθεσιακούς χώρους έκθεσης 4.000 τετραγωνικών μέτρων, συνεδριακά κέντρα, κτηριακές εγκαταστάσεις που θα λειτουργούν συμπληρωματικά με εστίαση, εμπορικά καταστήματα, νέες τεχνολογίες, εκδηλώσεις, χώρους στάθμευσης. Δηλαδή, στην ουσία το master plan αφορά την κατασκευή ενός ξενοδοχείου και υποδομών που θα το υπηρετούν. Περί αυτού πρόκειται. Και βέβαια οι τροπολογίες που κατέθεσαν δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο παρόν νομοσχέδιο για την περίπτωση που συζητάμε δεν αλλάζουν, ούτε αυτές αλλάζουν το χαρακτήρα των επιδιώξεων. Αντιθέτως, επιδιώκουν να διευκολύνουν τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, που επαναλαμβάνω σε συνεργασία και με τους τοπικούς άρχοντες εκεί, επιδιώκουν, μεθοδεύουν την ιδιωτικοποίηση αυτής της έκτασης. Από την πλευρά του, το ΚΚΕ, σε κάθε περίπτωση, είναι αντίθετο στο συνολικότερο σχεδιασμό και τις παρεμβάσεις που γίνονται. Διαφωνούμε με τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας και με το σχέδιο ανάπλασης της έκτασης, καθώς, όπως είπα, πρόκειται για ιδιωτικοποίηση με κεντρικό άξονα την κατασκευή της ξενοδοχειακής μονάδας. Πρόκειται για μια εξέλιξη που είναι ξένη προς τις ανάγκες των εργαζομένων, του λαού της περιοχής, των βιοπαλαιστών, αυτοαπασχολούμενων και μικρών επαγγελματιών και των αγροτών. Πρέπει να υπάρξει ρητή διάταξη ότι αποκλείεται η κατάσχεση. Και η πρότασή μας, όπως κατατέθηκε από τη Λαϊκή Συσπήρωση στο Δήμο Λαμιαίων, στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι να δοθεί αυτή η έκταση στο Δήμο και να αποκλειστεί κάθε εμπλοκή επιχειρηματικών ομίλων και εμπορευματοποίησή της. Παράλληλα, η αξιοποίηση της έκτασης αυτή να γίνεται προς δύο κατευθύνσεις. Ένα τμήμα να αξιοποιηθεί ως εκθεσιακός χώρος, όπου θα προβάλλεται η παραγωγική δραστηριότητα του τόπου, με έμφαση στον αγροτικό τομέα και τη μεταποίηση, την διεύρυνση των παραγωγικών δυνατοτήτων του αγροτικού τομέα και την αξιοποίησή τους προς όφελος του λαού, χωρίς μεσάζοντες, επιχειρηματική δραστηριότητα και μονοπόλια του χώρου, καθώς και στα αποτελέσματα της εργασίας εργατών και αγροτών στην ευρύτερη περιοχή. Ένα δεύτερο τμήμα της έκτασης και το μεγαλύτερο να μετατραπεί σε τόπο συνάντησης και ανταλλαγής εμπειρίας και απόψεων του λαού, σε πάρκο αναψυχής, πολιτισμού, αθλητισμού που θα αποδοθεί προς χρήση και αξιοποίηση από το σύνολο του λαού της περιοχής, των ερασιτεχνικών συλλόγων και σωματείων πολιτισμού, αθλητισμού. Να κατασκευαστούν ανοιχτοί και προσβάσιμοι χώροι άθλησης, μικρά γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις και ούτω καθεξής. Να σχεδιαστούν διαδρομές, περιπάτου, ποδηλασία, τζόκινγκ και προπονήσεις αθλητών μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων. Να κατασκευαστεί ανοιχτό θέατρο
αλλά και κλειστές εγκαταστάσεις που να εξυπηρετούν την ερασιτεχνική δημιουργία, την ανάπτυξη διαφόρων δραστηριοτήτων όπως ο θέατρος, το χορό, η μουσική, οι καστικές τέχνες και ούτω καθεξής. Να μετατραπεί η περιοχή σε πνεύμονα ζωής, πολιτισμού και δημιουργίας, σε σημείο αναφοράς για το σύνολο των κατοίκων και όχι σε αντικείμενο εκμετάλλευσης για τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Με όλα όσα είπα στην ομιλία μου, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο αυτό και επί της αρχής και επί των άρθρων. Ευχαριστώ πολύ.